άσκηση ένα αερόστατο ανεβαίνει κατακόρυφα προς τα πάνω με σταθερή ταχύτητα V0 ίσον 20 μέτρα ανά σεκόν και τη χρονική στιγμή T0 ίσον το 0 ρίχνουμε ένα σώμα προς τα κάτω. Ο χρόνος περνά από τη στιγμή που ρίξαμε το σώμα μέχρι να ακούσουμε τον ήχο του χτυπήματος με το έδαφος είναι T1 ίσον 10 σεκόν. Μας ζητείται να υπολογίσουμε το ύψος ψ που βρισκόταν αρχικά το αερόστατο όταν ρίξαμε το σώμα. Θεωρήστε τις αντιστάσεις του αέρα αμελητές και ότι το σώμα δεν έχει αρχική ταχύτητα. Δίνεται JSON 10 μέτρα ανά σεκόν τετράγωνο. Από την αναπαράσταση της άσκησης, παρατηρούμε ότι τη χρονική στιγμή T0, το σώμα και το αερόστατο βρισκόντουσαν σε ύψος ψ. Το ύψος ψ όμως αποτελεί και το αρχικό ύψος της ελεύθερης πτώσης που πραγματοποιεί το σώμα μόλις το αφήνουμε να πέσει από το αερόστατο. Επομένως, ψ ίσον εν δεύτερο G, τεψ ίσο τετράγωνο, σχέση 1, όπου τεψ ο χρόνος που χρειάζεται το σώμα να φτάσει στην επιφάνεια της Γης. Παράλληλα, ο ήχος ταξιδεύει με σταθερή ταχύτητα V ήχου. Άρα, αν τε λάμδα είναι ο χρόνος που χρειάζεται ο ήχος της κρούσης για να φτάσει στο αερόστατο, τότε η απόσταση L που διανύει ο ήχος μέχρι να φτάσει στο αερόστατο θα ισούται με L ίσον V ήχου επί τε L, σχέση 2. Όμως το αερόστατο κινείται με σταθερή ταχύτητα V0. Στο χρονικό διάστημα T0 έως T1, το αερόστατο έχει διανύσει διάστημα S, το οποίο θα ισούται S ίσον V0 επί T1-T0, δηλαδή S ίσον 20 επί 10-0, δηλαδή S θα είναι ίσο με 200 μέτρα, σχέση 3. Από το σχήμα μας εύκολα παρατηρούμε ότι L θα ισούται με S συν ψ, σχέση α. Επίσης, ο χρόνος T1 που περνά από τη στιγμή που ρίξαμε το σώμα μέχρι να φτάσει ο ήχος στο αερόστατο θα ισούται με το χρόνο TEPS που χρειάζεται το σώμα να φτάσει στη γη συν τον χρόνο TL που χρειάζεται ο ήχος να φτάσει στο αερόστατο. Επομένως, θα ισχύει T1 ίσον TL συν TEPS, δηλαδή 10 ίσον TL συν TEPS, δηλαδή TL θα ισούται με 10 μειών TEPS, σχέση 4. Από τις σχέσεις α και 1, 2, 3 και 4, με αντικατάσταση των γνωστών μεθόδων έχουμε V ήχου ίσον 10 μείον τεψ, κλείνει παρένθεση, ίσον 200 συν εν δεύτερο G, τεψ στο τετράγωνο. Δηλαδή 320 επί παρένθεση 10 μείον τεψ, κλείνει παρένθεση, ίσον 200 συν 5 τεψ στο τετράγωνο. Όπου τελικά τεψ τετράγωνο συν 64 τεψ, μείον 600 ίσον το 0. Παρατηρούμε δηλαδή ότι καταλήξαμε σε ένα τριώνυμο ως προς τεψ. Επομένως πρέπει να υπολογίσουμε τις δύο λύσεις που προκύπτουν από το τριώνυμο και να εξετάσουμε ποια θα γίνει αποδεκτή και ποια όχι. Θυμίζω, τεψ είναι ο χρόνος που χρειάζεται το σώμα να φτάσει στην επιφάνεια της Γης. Ας υπολογίσουμε λοιπόν τη διακρίνουσα τριώνυμου. Δέλτα ίσον ρίζα β τετράγωνο μείον 4 α γάμα, θέλοντας όπου β 64. Όπου α τη μονάδα και όπου γάμα μείον 600 έχουμε. Ρίζα 64 στο τετράγωνο μείον 4 επί μείον 600 ίσον ρίζα 4096 συν 2400, δηλαδή τελικά η διακρίνουσα θα ισούται με ρίζα 6496 και από τα δεδομένα της άσκησης η διακρίνουσα δέλτα θα ισούται με περίπου 80. Οι δύο λύσεις λοιπόν του τριωνύμου τεψ 1,2 θα ισούται με μείον β συν πριν ρίζα δέλτα προς 2α. Ας πάρουμε την πρώτη. Τεψ 1 ίσον μείον β μείον ρίζα δέλτα προς 2α, δηλαδή μείον 64 μείον 80 προς 2, το οποίο είναι αρνητικό, κάτι όμως που δεν μπορούμε να κάνουμε δεκτό, διότι ο χρόνος δεν μπορεί να είναι αρνητικός. Άρα αυτή η λύση απορρίπτεται. Η δεύτερη λύση θα είναι τεψ 2 ίσον μείον β συν ρίζα δέλτα προς 2α, δηλαδή μείον 64 συν 80 προς 2, δηλαδή τελικά τεψ 2 θα ισούται με 16 δια 2, δηλαδή 8 σεκόν. Η λύση αυτή γίνεται αποδεκτή. Άρα βρήκαμε ότι ο χρόνος που χρειάζεται το σώμα για να φτάσει στο έδαφος είναι 8 σεκόν. Επομένως από τη σχέση 1, με αντικατάσταση της παραπάνω έχουμε ψ ίσον εν δεύτερο G τεψ στο τετράγωνο, ίσον εν δεύτερο επί 10 επί 8 στο τετράγωνο, δηλαδή τελικά το ύψος που βρισκόταν αρχικά το αερόστατο όταν ρίξαμε το σώμα θα ισούνται με 320 μέτρα.